Είναι ψυχολόγος. Έχει εργαστεί σε κέρυες θέσεις marketing στη διοργάνωση παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004. Είναι επιχειρηματίας εστίασης. Αρθρογραφεί πάρα πολύ συχνά. Από το 2016 είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σήμερα είναι διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, οι σπουδές σας στην ψυχολογία σας βοήθησαν στην πολιτική? Βοηθάνε πάρα πολύ τόσο στην πολιτική όσο και στο μεγάλο κομμάτι της πολιτικής και ιδίως της θέσης που έχω σήμερα, που είναι η επικοινωνία. Νομίζω ότι η ψυχολογία είναι ένας βασικός παράγοντας της διαχείρισης της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα έχει μέσα τη διαχείριση ανθρώπων. Ουσιαστικά σε ανθρώπους αναφερόμαστε, για τη ζωή των ανθρώπων παλεύουμε. Άρα λοιπόν η ψυχολογία είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Και νομίζω ότι πράγματι βοηθάει προφανώς και στο σκέλος του να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται να κάνεις, να έχεις συνέστηση των προβλημάτων, συνέστηση των πραγματικών δυσκολιών που βιώνουν οι άνθρωποι, αλλά επίσης βοηθάει προφανώς και σε έναν πολύ ανταγωνιστικό χώρο όπως είναι η πολιτική, όπου, για να μην κρυβόμαστε προς το δάχτυλό μας, τα πλησότερα τα μαχαιρώματα είναι αρκετά συνηθισμένα. Άρα λοιπόν η ψυχολογία βοηθάει και σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και μέσα στο ίδιο κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι αυτό, για να μην σας δημιουργήσω πρόβλημα νομίζω, στην απάντηση. Νομίζω ότι, αλλά πολύ περισσότερο προφανώς όταν είσαι πολιτικός αντίπαλος με κάποιον, τέτοια φαινόμενα φυσικά και σε ίδια κόμματα δεν είναι άγνωστα, δεν είναι κάτι που αν ακούσει κανείς για αυτό θα πέσει από τα σύννεφα. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, για να μην φύγω από την ουσία της ερώτησής σας, έχει καταφέρει να έχει δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια τέτοιου είδους σύνθεση μεταξύ νέων πολιτικών, νέων ανθρώπων που γίναν ή γίνονται ή μπαίνουν στη διαδικασία της πολιτικής χωρίς όμως να προέρχονται από την πολιτική, από τη μία, και από την άλλη ανθρώπων που έχουν εμπειρία πολιτική και που έχουν χρόνια στην πλάτη, με ένα τέτοιο τρόπο και με μια τόσο δημιουργική σύνθεση, που αυτά τα φαινόμενα είναι ελάχιστα σε σχέση με το παρελθόν. Εσείς ασχοληθήκατε ενεργά με το κόμμα σε μια δύσκολη περίοδο, δηλαδή ήταν τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ ισχυρή αντιπολίτευση, προσπάθεια προκειμένου να πάρετε την κυβέρνηση, αλλά και τώρα συμπληρώσατε και έναν χρόνο διακυβέρνησης. Από εκείνη τη στιγμή που αναλάβατε μέχρι σήμερα, ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός και έτσι που τα βλέπετε τώρα λίγο από μακριά, από απόσταση τα πράγματα? Ο απολογισμός σε σχέση με την κυβερνητική θητεία, γιατί θα ξεκινήσω από εκεί, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό διαχειριστήκαμε πράγματα πρωτόγνωρα, διαχειριστήκαμε καταστάσεις που αν το λέγαμε πριν από ένα χρόνο ότι θα γίνει ένα, δύο, τρία, θα με περνάγατε για τρελό, όποιον το έλεγε. Και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι η διαχείριση αυτή απέδειξε αφενός τις ηγετικές ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και αφετέρου το ότι αυτό το κράτος μπορεί να λειτουργεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, κάτι το οποίο νομίζω ότι αμφισβητούσε πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου παλαιότερα και δικαίως. Αυτά είναι τα θετικά πολλών κρίσεων που διαχειριστήκαμε, τις οποίες νομίζω ότι καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να καταστήσουμε σε ευκαιρίες. Κάναμε τις κρίσεις ευκαιρίες δηλαδή. Ξεκινώντας από τον Εύρο, συνεχίζοντας με τον κορονοϊό, με τα ελληνοτουρκικά, με τη Μόρια τώρα. Αυτό τώρα ακόμα δεν έχει κρυθεί. Τα υπόλοιπα σε μεγάλο βαθμό έχουν κρυθεί από την κοινή γνώμη. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα ξημερώσει. Φοβάστε ότι η κατάσταση της Μόριας μπορεί να ξεσηκώσει τους μετανάστες που βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα υπόλοιπα νησιά, να παραδειγματιστούν ή ακόμα και να παρακινηθούν, να χειραγωγηθούν για να κάνουν κάτι αντίστοιχο? Γιατί προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι 13.000 άνθρωποι που ζούσαν μέσα σε εκείνο το κέντρο φιλοξενίας, σε μια φωτιά που ξέσπασε, και καταλαβαίνουμε σε τι συνθήκες ζούσαν κιόλας, δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματισμός, ένας θάνατος, και μάλιστα βγήκαν έξω και μαζί με τα υπάρχοντά τους, που φαίνεται ότι ήταν υποκινούμενο. Καταρχάς, αυτό που λέτε έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το θετικό, ότι καταφέραμε να μην υπάρχει. Σωστά, απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωές. Που είναι το βασικό. Και το άλλο είναι τα σενάρια, τα ενδεχόμενα που εξηγούν όλη αυτή την κατάσταση που βιώσαμε.
Στο δεύτερο σκέλος, από την πρώτη στιγμή συμμετέχει σε όλες τις διασκέψεις που γίνονται τις κυβερνητικές ή ΕΕΠ. Από την πρώτη στιγμή εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα όπως οφείλει να κάνει κάθε σοβαρό κράτος. Και νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε λόγο να δημιουργούμε εντυπώσεις ή εικασίες. Και στεκόμαστε στο ότι ένα σοβαρό κράτος εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ανακοινώνει ό,τι πρέπει όταν πρέπει και παράλληλα φυσικά κοιτάζει το αποτέλεσμα και τη μεγάλη εικόνα που είναι τι κάνεις από εδώ και πέρα για να αντιστρέψεις και να αναστρέψεις αυτή την κατάσταση. Ναι. Είστε ικανοποιημένος από τις προεκλογικές υποσχέσεις του κόμματος σχετικά με το μεταναστευτικό? Γιατί βλέπουμε πράγματα που, ναι, ήταν δύσκολες οι συγκυρίες, δηλαδή προέκυψαν απρόβλεπτα πράγματα, μεταξύ αυτών το χειρότερο κορονοϊός. Φαντάζομαι ότι εκεί θα αποδώσετε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί κάποιες από τις δεσμεύσεις σας. Καταρχάς, πάλι εκεί είναι δύο οι απαντήσεις. Η μία είναι ότι προφανώς αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που εννοείται ότι αναγκαστικά αλλάζουν τις προτεραιότητές σου ως κυβέρνηση. Η δεύτερη όμως είναι ότι ειδικά για το μεταναστευτικό, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα πεδία προεκλογικών υποσχέσεων, αλλά ειδικά για το μεταναστευτικό, έχουμε ήδη υλοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που υποσχεθήκαμε με εξαίρεση τα κλειστά κέντρα. Κλειστά κέντρα τα οποία σας θυμίζω ότι ξεκίνησαν τον Ιανουάριο στη Λέσβο, και όχι μόνο, αλλά στη Λέσβο ήταν το βασικό ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα εν συνεχεία. Και θυμάστε τότε τις κινητοποιήσεις, θυμάστε τότε όλα όσα επακολούθησαν, τα οποία ουσιαστικά απέτρεψαν τη δημιουργία αυτού του κλειστού κέντρου, το οποίο αν είχε γίνει, μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί θα ήταν πολύ πιο ανθρώπινες οι συνθήκες, θα ήταν πολύ πιο ελεγχόμενα όλα, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα και δεν θα είχαμε προφανώς αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ευθύνη προφανώς των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες φυσικά και δεν κουνάμε το δάχτυλο, γιατί έχουν σηκώσει απίστευτο βάρος, έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Από τη μία. Από την άλλη, κάποιοι εργαλειοποιούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί για να πετύχουν άλλους σκοπούς και νομίζω ότι αυτοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, αυτό που έχει σημασία είναι να θυμόμαστε ότι η κυβέρνηση και αυτό το πεδίο των προεκλογικών υποσχέσεων πήγε να το υλοποιήσει. Μετά ήρθε ο Εύρος, πράγματι πήγαν πίσω ο σχεδιασμός σε αυτό το κομμάτι, αλλά επί της ουσίας και η αποτροπή εισόδων, χιλιάδων εισόδων καθημερινά και όλους τους τελευταίους μήνες από τον Εύρο μέχρι τα θαλάσσια σύνορα πετυχαίνει με αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές. Αυτό ήταν μια βασική προεκλογική μας υπόσχεση, αν θυμάστε. Και οι τάξεις της ΜΚΟ που είχε ως αποτέλεσμα να βάλουν οι ίδιες λουκέτο, πολλές από αυτές. Υπό το φόβο του ελέγχου, υπό το καθεστώς της μειωμένης χρηματοδότησης την οποία είχαν συνηθίσει στην κατασπατάληση, δηλαδή δεν εννοώ στην υγιή χρηματοδότηση. Και φυσικά η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου που είχε ως αποτέλεσμα την υγιή αποσυμφόρηση της Μόριας. Αν μου πείτε, ναι, αλλά η Μόρια αυξήθηκε το πρώτο διάστημα διακυβέρνησης, αλήθεια είναι αυτό, αλλά μέσα σε 6 μήνες είχαμε τη μεγαλύτερη αποσυμφόρηση που έχει γίνει ποτέ στη Μόρια, τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού της Μόριας. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω και αυτή την προπαγάνδα, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στον πληθυσμό της Μόριας μέσα σε ένα χρόνο, το 2017. Καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε το μεταναστευτικό. Επί ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε το μεταναστευτικό, επί ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε αυτή η ορολογική βόμβα της Μόριας. Δεν αξιολογήθηκε σωστά. Σας θυμίζω ότι το ΦΕΚ δημιουργίας της Μόριας έχει υπογραφεί ΣΥΡΙΖΑ και ημερομηνία Δεκέμβριο του 2015. Άρα αυτή η αποθήκη ψυχών για την οποία κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο και κάποιοι καλά κάνουν και ανησυχούν και καλά κάνουν και κάνουν κριτική, γιατί είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η αποθήκη ψυχών, αλλά δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ως ορολογική βόμβα επίσης μπήκε επί ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Συναρτώμενο σχετικά ζήτημα είναι το ελληνοτουρκικό, καθώς ο Ερντογάν απειλούσε ότι θα αφήσει το 1 εκατομμύριο μετανάστες που κρατάει στη χώρα του, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε την κλιμάκωση που υπάρχει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Φοβάστε ένα ατύχημα στο Αιγαίο? Λοιπόν, προφανώς από τη μία έχεις έναν Ερντογάν ο οποίος κάποιοι λένε ότι μπορεί να θέλει ένα ατύχημα στο Αιγαίο. Απ' την άλλη, εμείς ως εθνική πολιτική και ως σοβαρή κυβέρνηση δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε τη σταθερή μας γραμμή, η οποία είναι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από τη μία, η οποία βασίζεται
στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και από την άλλη φυσικά όλες αυτές οι κινήσεις πρωτόγνωρες σε μέγεθος και σε ποσότητα και σε ταχύτητα που γίναν το τελευταίο διάστημα. Από την ανοιχτή στήριξη από τη Γαλλία, από ευρωπαϊκές χώρες, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από ολόκληρο τον αραβικό κόσμο ουσιαστικά που έχει γυρίσει την πλάτη στον Ερντογάν πλην του Κατάρ ίσως, από συμφωνίες που κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών με εθνικά υποφελή τρόπο, όπως η συμφωνία με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ, η συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΣ, η επέκταση των χωρικών υδάτων κ.ο.κ. Όλα αυτά γίνανε με μέθοδο, με σύστημα, με προετοιμασία, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγάλα λόγια και με αποτέλεσμα προφανώς να εντείνουν τον εκκρεμισμό του Ερντογάν, προφανώς να εντείνουν την απομόνωσή του και προφανώς σε ένα βαθμό να συνηγορήσουν στο να αποδείξει ο Ερντογάν με όλες αυτές τις κινήσεις ότι δεν εννοεί τίποτα από αυτά που λέει όταν ζητάει διάλογο, όταν μιλάει για σεβασμό των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Είστε ικανοποιημένος από την στήριξη, την αντιμετώπιση των ετώρων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, των Ευρωπαίων όσο και των Αμερικανών? Κοιτάξτε, προφανώς είναι θετικό το ότι για πρώτη φορά νομίζω ότι στην πλειονότητα των συμμάχων μας αποτελεί ανέκδοτο η πολιτική ίσων αποστάσεων. Έχουν φύγει όλοι από αυτή τη λογική, δεν υπάρχει κανείς που να μένει εκεί. Η Γερμανία για τους δικούς της λόγους πιθανόν κρατάει κάποιες περισσότερες ισορροπίες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μήνυμα όμως και από τη συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ, για να μην αδικούμε και τη Γερμανία, και από το Μακρόν σε πλήστες περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα και ευκαιρίες, και από τη σύνοδο των χωρών του ΝΟΤ προχθές και το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε εχθές, και από, ξαναλέω, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ισραήλ, αμυντικές συμφωνίες που συνάψαμε και ούτω καθεξής, περνάνε πια ένα πολύ ξεκάθαρο μήνα. Σε συνδυασμό, ξαναλέω, με αυτά τα οποία κάναμε στο πεδίο και το επιχειρησιακό, αλλά και στο πεδίο το διπλωματικό και των συμφωνιών με Αίγυπτο και ούτω καθεξής, οι οποίες συνεχίζονται και γίνανε σε χρόνο ρεκόρ με πολύ σοβαρότητα. Κάποιες από αυτές, οι περισσότερες, είχαν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις και ο θεσμικός του ρόλος για να υποστηρίξει αυτά τα οποία προετοίμαζε ως κυβέρνηση. Δυστυχώς έβαλε πιο πάνω τις εσωκομματικές ισορροπίες από τα εθνικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα σε κάποιες από αυτές να αναγκαστεί να τηρήσει μια στάση στη Βουλή, η οποία ήταν πρωτόγνωρη και απαράδεκτη, και να πει παρόν, να ψηφίσει παρόν. Αυτό κρίνεται από τον κόσμο. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση φέρνει αποτελέσματα. Λοιπόν, ο Εύρος ξέσπασε και το προλάβατε πάρα πολύ γρήγορα. Φοβάστε ότι μπορεί κάτι πάλι να συμβεί ή έχουν προχωρήσει με τέτοιο τρόπο οι εργασίες που είμαστε ασφαλείς από εκείνη την πλευρά? Όταν έχεις έναν απρόβλεπτο γείτονα, ο οποίος έχει αποδείξει την ευκολία με την οποία μπορεί να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό, προφανώς δεν εφησυχάζεις σε κανένα πεδίο και σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα και ο Εύρος συνετέλεσε στο να περάσουμε το μήνυμα της αποτροπής, που επίσης ήταν βασική προεκλογική στόχευση, και στο να μεταφραστεί αυτό το μήνυμα χειροπιαστά, ξαναλέω, σε σχεδόν μηδενισμό των ροών. Στα χερσαία σύνορα μιλάμε ουσιαστικά για μηδενισμό και στα θαλάσσια σύνορα μιλάμε για μια αύξηση που συνολικά σε στεριά και θάλασσα αγγίζει το 85%. Αυτό προφανώς δεν έγινε τυχαία, προφανώς δεν έγινε από μόνο του, και νομίζω ότι ακόμα και ένας κακοπροαίρετος τηλεθεατής και ακροατής θα αναγνωρίζει ότι αυτό αποτελούσε τον πυρήνα του προγράμματός μας στο μεταναστευτικό. Εμείς λέγαμε ότι από το ανοίξαμε και σας περιμένουμε και η θάλασσα δεν έχει σύνορα, θα πάμε στο ότι η Ελλάδα περνάει το μήνυμα ξεκάθαρο ότι φυλάμε τα σύνορά μας. Αυτό το πετύχαμε. Προφανώς ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει όσον αφορά το νέο Δουβλίνο και την αλλαγή του προϋπάρχοντος πλαισίου, το οποίο προφανώς μας δένει τα χέρια και είναι ένας από τους λόγους που η Μόρια έγινε ορολογική βόμβα, ένας από τους βασικούς λόγους ίσως. Επίσης αυτό υπογράφηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και φυσικά μέσω αυτού και όλων των άλλων πρωτοβουλειών που έχουμε ήδη πάρει, σας θυμίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει πτήσεις επιστροφής και η τελευταία χρονιά ήταν η πρώτη με αρνητικό ισοζύγιο όσον αφορά τη σχέση εισρωών εκροών, δηλαδή για πρώτη φορά ήταν περισσότερες οι επιστροφές από τις εισρωές μεταναστών. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, δεν έγιναν τυχαία και περιμένω από αυτούς οι οποίοι ασκούν κριτική
σε αυτή την πολιτική και σε αυτή την κατεύθυνση, να δω τι αντιπροτείνουν. Γιατί δεν έχω ακούσει αντιπρόταση. Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ που λέει να πάμε τους μετανάστες από τη Μόρια σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι περίεργο, γιατί αυτό έκανε τόσα χρόνια. Ο τρόπος που συμφορούσε τη Μόρια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να στέλνει μετανάστες για τους οποίους δεν είχε κριθεί το άσυλο. Άρα εκ των πραγμάτων πηγαίνοντάς τους στην ενδοχώρα, φυλακίζονταν εκεί. Τους παντρευόμασταν, να το πω απλά. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούσαν ποτέ να επιστρέψουν. Αυτή ήταν η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αντίθετα επιταχύναμε το άσυλο και όλη αυτή η αποσυμφόρηση που έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα γίνεται με ανθρώπους που έχει ήδη κριθεί θετικά η απόφαση ασύλου τους και άρα μπορούν ελεύθερα να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε όπου θέλουν. Mm-hmm. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, μου φαίνεται λίγο οξύμορο ότι οι εταίροι ενίοτε επικαλούνται ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά. Και από την άλλη λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει σε συζητήσεις με την Τουρκία. Τελικά, τι γίνεται? Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι τους ή είμαστε και λίγο αυτόνομοι? Προφανώς τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που έχει χτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην οικονομία, ακριβώς, ακόμα έχει πολλή δουλειά για να μπορεί να χτιστεί στον ίδιο βαθμό και να έχει τα ίδια αποτελέσματα στην αμυντική ή στην εξωτερική πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι εκεί δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό αυτό το κοινό μέτωπο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω όμως ότι και οι εταίροι μας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα νομίζω ότι έχουν περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα στον Ερντογάν, αφενός ότι οποιαδήποτε συζήτηση για επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας αποκλείεται με τις παρούσες συνθήκες και αφετέρου υπογραμμίζουν το δικό μας καθαρό μήνυμα, το οποίο έχει πάει και στην Ευρώπη και στην Τουρκία και παγκοσμίως, ότι διάλογος με τον πιστόλι στον κρόταφο δεν γίνεται και η μόνη λύση είναι να σταματήσει ο Ερντογάν τις προκλήσεις για να ξεκινήσει μια διαδικασία διερευνητικών επαφών από εκεί που είχε σταματήσει το 2016. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Με ένα και μόνο θέμα συζήτησης που είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κύριε Ρωμανέ, για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας κάνει να χαλαρώνετε ή σας κάνει να ενισχύετε την άποψη κυκλοφορεί ότι μπορεί να πάτε σε προώρες εκλογές? Παίζετε μπάλα μόνοι σας στη Βουλή? Καταρχάς, ξεκινάω από ένα βασικό σχόλιο που νομίζω ότι έχει αξία ευρύτερη, ότι αυτή τη στιγμή, παρότι προφανώς δημοσκοπικά πάντα χαίρεσαι όταν πηγαίνεις καλά το κάθε κόμμα, είναι λογικό. Από την άλλη, εμένα με λυπεί το να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και του θεσμικού της ρόλου. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτής της διαφοράς οφείλεται και σε αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς θα θέλαμε μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι μια τέτοια αξιωματική αντιπολίτευση αφενός είναι απαραίτητη σε αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε και αφετέρου θα μας έκανε και εμάς καλύτερους. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό τον πρώτο χρόνο, γιατί σας θυμίζω ότι παράλληλα με τη διαχείριση αυτών των πρωτόγνωρων κρίσεων, συνεχίζουμε να ακολουθούμε στο βαθμό που μπορούμε τον πυρήνα του προεκλογικού μας προγράμματος, που είναι οι φοροελαφρύνσεις. Ακόμα και εν μέσω πανδημίας γίναν φοροελαφρύνσεις. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα που θα είναι στη συνέχεια αυτής της κατεύθυνσης. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι προφανώς αξιολογούνται από τον κόσμο. Αν με ρωτάτε αν έγιναν λάθη, προφανώς έγιναν λάθη. Νομοθετήσαμε και λειτουργήσαμε μέσα σε πρωτόγνωρα πιεστικές συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω ότι προφανώς το συνολικό αποτύπωμα και το συνολικό πρόσημο είναι θετικό. Μπορώ να σας αναγνωρίσω ότι κάνατε άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους και μάλιστα φυσικά, άλματα κορονοϊού. Δεκαετιών έγιναν και ναι. Εκεί. Άλματα δεκαετιών έγιναν στη θωράκιση του συστήματος υγείας. Θα μου πείτε αναγκαστικά υπό το βάρος αυτών των πρωτόγνωρων καταστάσεων, ναι. Αλλά από την άλλη έγιναν. Όπως έγιναν και στην ψηφιακή διακυβέρνηση, πράγματα τα οποία ήταν προετοιμασμένα πολύ πριν κυβερνήσουμε, είχαν ήδη αρχίσει να τρέχουν, αλλά προφανώς έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα. Όπως έγιναν πράγματα στις επενδύσεις. Εν μέσω κορονοϊού, συνέχιζε να προχωράει ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο επενδύσεων στη χώρα. Ανοίγανε νέες θέσεις εργασίας. Θα μου πείτε, προφανώς χάθηκαν και πολλές θέσεις εργασίας με τον κορονοϊό. Ναι, και γι' αυτό φέραμε προγράμματα τα οποία προστατεύσανε σε μεγάλο βαθμό την ανεργία και δεν έχουμε την εικόνα που έχουν άλλες χώρες ούτε στην ύφεση ούτε στην ανεργία. Αυτό πώς θα συνεχίσετε να το υποστηρίζετε, γιατί ξέρω από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι είναι κατά των επιδομάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Φαίνεται όμως ότι μετά το πέρασμα αυτής της πανδημίας, των λουκέτων, της
υγειονομικής κρίσης που αναπόφευκτα φέρνει και η οικονομική κρίση, θα προκύψουν νέες στρατιές ανέργων. Αυτό πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε? Ήδη ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε είναι κυρίως με το να προμοτάρουμε ουσιαστικά τις εταιρείες, να τους δίνουμε δηλαδή κίνητρα για να κρατάνε τους εργαζόμενούς τους, φορολογικά και άλλα κίνητρα, για να κρατάνε τους εργαζόμενούς τους, για να μην χάνονται θέσεις εργασίας και φυσικά για να προστατεύονται και οι ίδιες οι εταιρείες, δηλαδή να μην αυξάνονται τα λουκέτα. Αυτή είναι η λογική μας. Μέσα σε αυτή τη λογική προφανώς υπάρχουν και στοιχεία επιδομάτων που λέτε, αλλά είναι τελείως άλλο να δίνεις κίνητρα για να παραμείνει κάποιος παραγωγικός για να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες και τελείως διαφορετικό το να μοιράζεις επιδόματα αδιάκριτα και χωρίς καμία αναπτυξιακή λογική. Πολλοί περιμένουν τα χρήματα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης ως μάνα εξ ουρανού. Πότε... σωστά. Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι αυτά θα διατεθούν σωστά και έγκαιρα? Εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι μια πρωτόγνωρη ευκαιρία και είναι στο πλαίσιο που σας είπα του ότι αυτή η κυβέρνηση κοιτάζει όλες αυτές τις κρίσεις να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες. Καταρχάς με πολύ μεγάλη επιμονή και δική μας, αν θέλετε, στάση πρωταγωνιστή, καταφέραμε να έχουμε αυτό το πακέτο πανευρωπαϊκά. Σας θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μέσα στους πρώτους 5 ηγέτες που ζήτησαν, υπέγραψαν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και έκαναν και αντίστοιχες διαπραγματεύσεις πολύ σκληρές για να καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Και πού είμαστε? Στο να μιλάμε για πρώτη φορά για ένα πρόγραμμα που σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στηρίζεται στις επιδοτήσεις. Αν το λέγαμε αυτό παλαιότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα με ξαναλέγατε τρελό. Σε ένα πρόγραμμα που επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε δάνεια, τα οποία όμως είναι ουσιαστικά με μηδενικό, σε μικρότερο βαθμό από τις επιδοτήσεις, στηρίζεται σε δάνεια με μηδενικό επιτόκιο και σε ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά αμοιβαιοποιεί, άρα και αυτός ο δανεισμός έχει στοιχεία κοινού δανεισμού, αυτό που λέγαμε ευρωομόλογο. Mm-hmm. Έχει τέτοια στοιχεία, δεν λέω ότι έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά έχει τέτοια στοιχεία. Και τα δύο αυτά λοιπόν ήταν ταμπού πριν από λίγο καιρό. Ήταν κάτι το οποίο αν το έλεγε οποιοδήποτε δεν θα το πίστευε κανείς. Αυτά έγιναν λοιπόν με πολύ μεγάλο αγώνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης και γι' αυτό είναι διπλά σημαντικό να μην σπαταληθούν όπως έχουν σπαταληθεί στο παρελθόν ανώμιου μεγέθους αλλά παρόμοια προγράμματα και ανώμια σημασίας αλλά παρόμοια όσον αφορά τη λογική της απορρόφησης κ.ο.κ. Γι' αυτό πρέπει να απορροφηθούν και να διανεμηθούν με έναν τρόπο ο οποίος κάθε ευρώ που θα πέσει στη χώρα θα έχει πολλαπλασιαστική αξία στο εισόδημα κάθε Έλληνα και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και ότι πρέπει να αποτελέσει κόμβο όχι μόνο για την ανάπτυξη της χώρας αλλά και κόμβο όλων των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τελικά, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που θα ξεμπλοκάρουν και θα δώσουν στη Θεσσαλονίκη αυτή τη σημασία που της πρέπει? Καταρχάς, είμαι σίγουρος ότι την απάντηση στην ερώτηση που μου κάνετε σήμερα, πολλά από τα στοιχεία αυτής της απάντησης θα τα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κάνουμε μία-δύο μέρες πριν από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι η σωστή σειρά είναι να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως, θυμάμαι και από την προηγούμενη ΔΕΘ πράγματα που είχαν ανακοινωθεί και μπήκαν μπροστά, όπως για παράδειγμα το τεχνολογικό πάρκο της Pfizer. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα επίσης τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται ουσιαστικά μία δομή όπου πολλές startup, την Τεχνόπολη. Την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ένα θερμοκήπιο startup, να το πω έτσι, όπου έγιναν και μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Και όλα αυτά, ξαναλέω, εν μέσω αυτής της κατάστασης. Άρα λοιπόν, και φυσικά δεν αφήνω έξω από την εξίσωση τον σημαντικό στρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και γεωπολιτικά και γεωγραφικά και του πώς αυτός μπορεί να ενισχυθεί με τα νέα λιμάνια και την ανάπτυξη στα νέα λιμάνια κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και το καθεξής. Όλα αυτά θεωρώ ότι επιταχύνουν, αν θέλετε, ένα ρόλο που ούτως ή άλλως έπρεπε να παίζει διαχρονικά η Θεσσαλονίκη, ένα ρόλο ως ο δεύτερος μεγαλύτερος αναπτυξιακός μοχλός της χώρας, σε μια περιοχή που αποτελεί νησίδα σταθερότητας η Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση η Ελλάδα,
και σε μια περιοχή που ξέρετε τη σημασία και των logistics και ξαναλέω αυτής της ιδιαίτερης θέσης που έχει η Θεσσαλονίκη και του τουριστικού πακέτου που πλέον μπορεί να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη ως προορισμό Σαββατοκύριακου για όλες τις γειτονικές χώρες και όχι μόνο. Το City Break. Ακριβώς. Πρέπει όμως να έχουμε περισσότερες πτήσεις, κύριε Ρωμανέ. Όλα αυτά, για να μην αφήσω απ' έξω και τη δουλειά που έχει γίνει στον ΟΑΣΤ, για παράδειγμα. Εκεί επίσης έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Ήδη προχωράει αύξηση δρομολογίων, αύξηση στόλου κ.ο.κ. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα γίνω γραφικός να μιλήσω για το μετρό, αλλά εκεί αθόρυβα γίνεται δουλειά. Αυτοί που ασχολούνται την ξέρουν και όταν πρέπει ανακοινώνονται, όχι μουσαμάδες, αλλά αυτά που είναι χειροπιαστά και η Θεσσαλονίκη το ξέρετε πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν, όλα τα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης τρέχουν, νομίζω, με πρωτόγνωρες ταχύτητες. Ξαναλέω, μέσα σε αυτές τις επίσης πρωτόγνωρα δυσάρεστες συνθήκες. Και είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα ενισχύσουν και θα υπογραμμίσουν αυτά τα οποία είπα ως απάντηση στις ανησυχίες που ξέρω ότι έχουν οι Θεσσαλονικείς. Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ανασφάλειας και αμφισβήτησης, όχι προς ένα κόμμα ή προς ένα πρόσωπο, από τη διαχρονικότητα των προβλημάτων που δεν επιλύονται. Πιστεύετε ότι η αποτελεσματικότητα των δράσεών σας, της πολιτικής που ακολουθείτε, έχει συμβάλει η τοποθέτηση των μάνατζερ στα Υπουργεία? Και οι μάνατζερ στα Υπουργεία, και θα μου επιτρέψετε να πω και οι επιλογές που έχουν γίνει στις ΔΕΚΟ, όπου αν κανείς συγκρίνει τις τωρινές επιλογές με τις προηγούμενες, αν δει βιογραφικά μόνο, χωρίς να γνωρίζει κάτι παραπάνω, και φυσικά αν δει και τον τρόπο που λειτουργούν, το πώς δηλαδή οι ΔΕΚΟ, οι οποίες παραδόθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ κερδοφόρες, παραδόθηκαν τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μαύρο χάλι και έτοιμες για λουκέτο, και ήδη έχουμε καταφέρει να τις ξανακάνουμε κερδοφόρες. Από τις πολύ μεγάλες που είναι η ΔΕΗ, μέχρι περιπτώσεις που προφανώς έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα, αλλά και αυτές έχουν την αξία τους. Ναι, ειδικά για τη ΔΕΗ δέχεστε πολύ σκληρή κριτική, είναι η αλήθεια. Κι όμως η ΔΕΗ ήδη γύρισε, τα στοιχεία, τα οικονομικά της έχουν γυρίσει πλήρως εν σχέση με αυτά που παραλάβαμε, χωρίς να πέσει το βάρος όπως γινόταν πάντα στους καταναλωτές, εν πάση περιπτώσει χωρίς να πέσει μόνο στους καταναλωτές και αδίκως με έναν άδικο τρόπο και καταμερισμό. Μοιράστηκε αυτό το βάρος σε όλους τους stakeholders της ΔΕΗ και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να επιβαρυνθούν άνισα οι καταναλωτές, καταφέραμε και με πολλές άλλες δράσεις βέβαια, να γυρίσει η ΔΕΗ στην κερδοφορία. Η ενεργειακή μετάβαση και η απολιγνητοποίηση εδώ που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Είναι στις βασικές προτεραιότητες που ήδη τρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα, πολύ πριν αυτές τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο διάστημα. Και αυτά όλα συνεχίζουν. Σας θυμίζω την πράσινη ενέργεια, σας θυμίζω την ηλεκτροκίνηση, σας θυμίζω την αναβάθμιση των κτηρίων και όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχουν επίσης με πρωτόγνωρους ρυθμούς και με διαρκή αύξηση του μπάτζετ για αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αναπτυξιακά εργαλεία, πολύ σημαντικά ούτως ή άλλως, αλλά πολύ περισσότερο σημαντικά λόγω των συνθήκων που διανύουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, είστε ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος επιχειρηματίας. Θα μπορούσατε να μην ασχολείστε με αυτό. Και δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αν θέλετε να δαπανά τόσες πολλές ατελείωτες ώρες. Ασταμάτητο δεν είναι? Πλέον έχει γίνει βασική, δεν θα πω μοναδική, γιατί είμαι άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα, αλλά σχεδόν μοναδική απασχόλησή μου το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική. Ναι. Τι σας λέει η οικογένειά σας και αν υπάρχουν στιγμές που λέτε τελικά πού γέρνει περισσότερο η ζυγαριά? Τώρα μπαίνω στο κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά αλλάζουμε ρόλους. Είχα συνηθίσει να κάνω τον ψυχολόγο, τώρα κάνετε εσείς τον ψυχολόγο. Αλλά θα σας πω, λοιπόν, μπαίνοντας με χαρά σε αυτό το ρόλο, ότι πέρασα, δεν συζητάω για την οικογένεια και τους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έκαναν τα πάντα για να με αποτρέψουν να ασχοληθώ με αυτά που ασχολούμαι. Δεν συζητάω ότι αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε και μέχρι τις εκλογές τις οποίες κατέβηκα υποψήφιος, αλλά και μετά τις εκλογές. Είναι μια διαρκής μάχη, και εσωτερική δική μου και με το περιβάλλον μου, οι οποίοι θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως λέτε και όπως θα σκεφτόταν και ο περισσότερος κόσμος, τι ήθελες και έμπλεξες, το λέω πολύ απλά. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα
και η βασική ατάκα που ακούω από τους φίλους, από τους δικούς μου ανθρώπους, από την οικογένειά μου. Η απάντηση λοιπόν στο τι ήθελα και έμπλεξα είναι το κίνητρο που με έκανε να μπω σε αυτό το χορό, που από τη στιγμή που μπαίνεις είναι δύσκολο να βγεις. Το κίνητρο ήταν ότι δεν μπορούσα να κουνάω το δάχτυλο και να κάνω κριτική για όλα αυτά που δεν πάνε καλά και μπορούμε να μιλάμε ώρες για το πόσα πράγματα δεν πάνε καλά και για πόσα χρόνια δεν πάνε καλά. Και να μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω, να μπω δηλαδή από την κερκίδα του γηπέδου που είμαι ο θεατής που φωνάζει και βρίζει τους παίχτες, να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπάλα όταν μου λένε ωραία, έλα να μας δείξεις πώς να το κάνουμε καλά. Φυσικά όχι εγώ, αλλά μπαίνοντας σε μια ομάδα που έχει ακριβώς σκοπό να δείξει ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, μπορούν να γίνουν διαφορετικά, μπορούν όχι προφανώς να γίνουν τέλεια ή με μαγικά ραβδιά, αλλά τουλάχιστον να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και να κινηθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Μίλησατε για ποδόσφαιρο, εγώ δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω αν είστε δηλωμένος οπαδός κάποιες ομάδες. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε καν τον προπονητή της ομάδας μου και δεν ασχολούμαι. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να κάνουμε αγκούνια.